ομάδα στο νοκάουτ είναι τελικό του κυπέλλου. Σωστά ο Καμπερίδης, δεν υπάρχει, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αύριο, δεν υπάρχει σήμερα. Είναι η χρονική, η λογική, η χρονική αλληλουχία. Οι χειραψίες των δύο παικτών, με τον Θανάση Κουρτόπουλο τα είπαμε, παράγει το 40, σχεδόν το 40% των πόντων της από τα 6 και πίσω. Βρήκε το δεξιό διάδρομο, θα περάσει μπροστά. Ο Κροάτης, πραγματικά, Θανάση ήταν μια πολύ ποιοτική πρόσφυγη. Σερβία στη Μέγα Βιζούρα, ανηφόρησε Σαλονίκη. Καλάδια τον Ντίξον. Θανάση έχει 19 στα 20 τίποτα στα 5 μάτς που έχει παίξει από τον Ολυμπιακό. Βέβαια, γιατί και η απόσταση είναι από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει πολύ δυνατή. Δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Η ΑΕΚ θα βρει δίωδο προς τον καλάθι. Ως παίκτης του ΠΑΟΚ και ως αρχηγός και ως επιφανές τελέχος βιωματικός αντίπαλος Λάρη. Εδώ η ΑΕΚ θα κάνει μια καταπληκτική συνεργασία μέσα από το pick and roll για να σκοράρει τις προποθέσεις επίδεσης στο ανοιχτό γήπεδο. Βασιλιάδης αμέσως, εκτελεί για 3-18-13, η ΑΕΚ στο σύμπεν. Θα την πληρώσει ο Ιβάνοβιτς, όπως την πληρώσει και ο Άτιτς. Ωραία συνεργασία των παικτών της ΑΕΚ, πάνω που έλεγα για τον Ιβάνοβιτς, να βρει στην κίνηση των Ελλονού. Του φαίνεται πιο ενεργητικός, πιο δραστήριος από τον Φόλκερ στην επίθεση ο Ελλονού. Σίγουρα είναι πιο ενεργητικός και τα δείγματα και στον Ντίξον. Τον αρχηγό του, τον Μούρτο, ο οποίος δεν καταφέρει εδώ. Περάσει Μούρτος, απέναντι στο Βασιλιάδη, του κλέβει την μπάλα. Ο Βασιλιάδης, σκαστή πάσα, Ντίξον στον Ευνηδιασμό, 25-23. Ο Άρης προηγείται 27-25. Μιλόσεβιτς με την εξυπνάδα του, η προσποίηση από τον διάφορες οι ομάδες, είναι και ίσως ζήτημα κάποιων παικτών η μέρα τους. Έγινε το λάθος εδώ στην εργασία. Πήγε να γίνει η φάση που είδαμε στο time out να εξηγεί ο coach Κρίφτης, αλλά δεν εκτελέστηκε σωστά, δεν μπορούσε. Από τους από λάθη του Άρη, ο Άρης ακόμη κανένα. Εδώ καλή άμυνα της ΑΕΚ που πίεσε το καλάθι μετράει. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια είναι η ΑΕΚ. Δείχνει να ευνηδιάστηκε ο Άρης απέναντι στην πιεστική άμυνα με το μάνο που εφάρμοσε η ΑΕΚ. Ούκης για 36-30. Η ΑΕΚ ήταν 2 πίσω και τώρα περνάει με 6 μπροστά. Και ήταν δικαιολογημένη η κίνηση του Κρίφτη να καλέσει το time out. Είναι προφανές ότι το momentum βρίσκεται. Ειδικό του να σηκώσει γρήγορα το Σίμτσακ για να το περάσει το παιχνίδι. Μαυροειδής, επίδεση στο post, καλάθι. 2,5 λεπτά πριν το τέλος, 38-33. Εδώ ξαναβρίσκει ευκαιρία ο Κροάτης, ο Ρόπο. Πηγαίνει εκεί ο Ντραγκίσεβιτς. Σε ένα παλιό γιουγκοσλαβικό 1-42 ενός. Είναι η ώρα το κρεσέντο. Επί το αποτέλεσμα διαφορά στους 8. 47-39 Μιλόσεβιτς ποστάρει. Το σούτ ωραία κίνηση από τον Βόσνιο. 49-39. Ουίκιτς. Βγήκε επιθετικά ο Ντραγκίσεβιτς, ξαναπάει μέσα. Αλλά είναι η βραδιά του Ουίκιτς. Καλή άμυνα του Ντραγκίσεβιτς. Λάθος όμως. Και έρχεται εκεί ο Βασιλιάδης να ολοκληρώσει την κίνηση. Τον Τζένκινς, το σου τριών πόντων κι άλλο. Συνεχίζεται το κρεσέντο τσάκ από τα 6.75 της κοιτάλη. Από τον Λούκη στην πέντη τώρα ο Μάικλ Ντίξον. Περνάει με τον Μπάκνε. Να η απάντηση. Πήρε το αίμα της. Με τις δυο βολές τώρα. Όχι, τη δεύτερη δεν την έβαλε. Αλλά ακόμα καλύτερα θα εμπλουτίσει τα στοιχεία του. Ο Αμερικάνος και φρόντισε να τον εκνευρίσει και από εκείνο το σημείο και μετά δεν έχει μπορέσει να μπει σε κανένα στοιχείο του παιχνιδιού του που έχει ζητήσει ο Πρίφτης. Και βλέποντας τον Ελλονού να είναι έτοιμος να επιστρέψει, ρώτησε τον Στόπτς. Και εδώ ο Ελλονού καρφώνει την μπάλα. Ρώτησε τον κύριο Στόπτς ποιο παιχνίδι να παίξουμε που το ξέρει ο Ελλονού. Απολύτως δίκιο και δηλώνω. Εδώ, σου τριών πόντων από το σάκο. Τα κατεβάζουν με δύο παίξεις που κατεβάζουν την μπάλα. Ήταν ο Ούκητς, ήταν ο Τίξον, ήταν ο Ιβάνοβιτς. Ελλονού, καλάθια του Νιγηριανού. 74 πρόοπτο. Μπορεί να αλλάξει τη μοίρα, τη διαφαινόμενη μοίρα της αναμέτρησης. Τίξον, 79-61. Τους 18 έκτοξε. Ιβάνοβιτς με τον Ντραγκίσεβιτς. Το χουκ του Ελλονού με την ευκαιρία ενώ
τώρα τελειώνει το μάτς. Να ευχηθούμε γρήγορα να ξεπεράσει ένα πρόβλημα που έχει και να ξαναγυρίσει στα καθήκοντά του και στο μετερίζι του.